Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μπαυρίδης. Σήμερα είναι Τρίτη, 1 του Μάρτη. Καλό μήνα σε όλους και πάμε να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash όπως τις κατέγραψαν οι τεχνικοί και οι δημοσιογράφοι του σταθμού. Ξεκινούμε μετά της Ουκρανίας, καθώς το θέμα έφτασε στην Ελληνική Βουλή, συζητήθηκε σε επίπεδο αρχηγών η κρίση της Ουκρανίας αλλά και οι επιπτώσεις που αυτή έχει στην Ελλάδα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την πολύωρη συζήτηση και επανερχόμαστε. Στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενημέρωση σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις για την Ελλάδα. Η συζήτηση έγινε κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού με αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις στην Ελλάδα. Η απόφαση του Προέδρου Πούτιν αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού των ΟΕΕ και των οικουμενικά αποδεκτών κανόνων περί επίλυσης διακρατικών διαφορών με ειρηνικές μεθόδους. Αμφισβητεί με τη χρήση βίας την εδαφική ακεραιότητα μιας γειτονικής χώρας με την οποία μάλιστα η Ρωσία έχει στενότατους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς δεσμούς. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι εδώ δεν χωρούν ίσες αποστάσεις, ή είσαι με την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, ή είσαι απέναντί τους. Επιπλέον εξήγησε γιατί αποφάσισε να στείλει αμυντικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Η Ελλάδα συμπαρατάσσεται με όλες τις δυτικές πρωτεύουσες στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Μάχεται όπως μπορεί. Με σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται από τον Υπουργό και από το Υπουργείο Εξωτερικών για την προστασία της ελληνικής ομογένειας και ενισχύει την Ουκρανία διπλωματικά, ανθρωπιστικά και ναι και στρατιωτικά. Το κάνει η Γερμανία. Το κάνει η Γερμανία. Ανατρέποντας μια πολιτική δεκαετία. Το κάνει η Σουηδία, η ουδέτερη Σουηδία για πρώτη φορά μετά το 1939. Το κάνει η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία που είναι στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Και δεν θα το κάνουμε εμείς όταν δικοί μας ομογενείς χάνουν τη ζωή τους από ρωσικές βόμβες. Για σκοτεινές εποχές έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της ομιλίας του αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται ψυχραιμία, είπε, ενώ πρόσθεσε ότι το εθνικό συμφέρον ταυτίζεται με την αλήθεια. Και είναι ντροπή να ακούγονται σήμερα δηλώσεις ότι αυτοί που έρχονται από την Ουκρανία είναι αληθινοί πρόσφυγες. Ενώ οι άλλοι που έχουν μελαψό χρώμα δεν είναι αληθινοί πρόσφυγες. Ρατσιστικές δηλώσεις που δεν περιποιούν τιμή τη χώρα όταν ακούγονται από επίσημα χείλη κυβερνητικών αξιωματούχων. Ο κύριος, ο Υπουργός, ο κύριος Μηταράκης, ο Υπουργός σας το είπε, ο κύριος Μηταράκης, ο Υπουργός προσφυγικής πολιτικής, που θα έπρεπε να έχει επίγνωση της ιστορίας όταν μιλά. Δεν προκαλείται ποιος το είπε. Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αποστολή όπλων από την Ελλάδα στην Ουκρανία, χωρίς, όπως είπε, εισήγηση από το Κησέα, χωρίς διαβούλευση, η ενημέρωση των κομμάτων και εκτός πλαισίου των οργανισμών που συμμετέχει η Ελλάδα μονομερώς. Το γεγονός ότι χωρίς να υπάρξει, από ό,τι είδα, κάποια εισήγηση ή συνεδρίαση του Κησέα, χωρίς συνεννόηση ή έστω ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων, αποφασίσατε να στείλετε όπλα στην Ουκρανία. Όχι στο πλαίσιο αποφάσεων των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, αλλά μονομερώς. Και αναρωτιέμαι, ποια η σκοπιμότητα η Ελλάδα από διαρκώς εμπλεκόμενη σε πρωτοβουλίες ειρήνης να μετατρέπεται σήμερα σε εμπλεκόμενη του πολέμου. Σε τέτοιες ώρες εθνικής ευθύνης δεν επιτρέπονται επιπολαιότητες, ακόμη και αν τα κίνητρά σας είναι τα πιο ευγενή. Και δεν επιτρέπεται να αποφασίζετε από μόνος σας. Ενός ανδρός αρχή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες υπάρχει και είδαμε που οδήγησε αυτό. Έχουμε την υποχρέωση να καταδικάσουμε την στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον Ουκρανικό λαό, είπε ο Μιχάλης Κατρίνης στη Βουλή και πρόσθεσε ότι ως τώρα η κυβέρνηση αδυνατεί να πάρει πρωτοβουλίες. Ήταν φιάσκο η συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον κύριο Λαυρόφ. Ενεργή διπλωματία όμως με σωστή προετοιμασία και όχι με συναντήσεις φιάσκο όπως η πρόσφατη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογό της Ρωσίας, ο οποίος λίγες ημέρες μετά μίλησε
και για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, κύριε Υπουργέ. Ενεργή διπλωματία με ισχυρό εθνικό μέτωπο που δεν διασφαλίζεται με φραστικές εκκλήσεις του Πρωθυπουργού, ούτε με ευνηδιασμούς και προειλημμένες αποφάσεις. Αλλά με αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων που προσφέρει το Σύνταγμά μας για ειλικρινή πολιτικό διάλογο που θα οδηγήσει στη συνεννόηση στα αμείζωνα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς όμως, όπως συνηθίζει ο Πρωθυπουργός, συνηθίζει να απέχει και όταν οι επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών κομμάτων τοποθετούνται στη Βουλή, συνηθίζει όμως και σε αυτή την κρίση να μην επιδιώκει την εθνική συνεννόηση. Έχει την ψευδαίσθηση ότι όλα μπορεί να τα χειριστεί μόνος του. Ακριβώς η ίδια λογική που είχε υιοθετήσει ο κύριος Τσίπρας. Κακώς λοιπόν δεν ενημερώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί για την απόφαση αποστολής αμυντικού υλικού στην Ουκρανία. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Χριστόδουλο, τον καλό συνάδελφο, για να δούμε τις συνέπειες που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν για το επόμενο διάστημα. Μιλούμε για την κρίση, από τη μια την εμπλοκή με τα όπλα και από την άλλη την οικονομική, ενεργειακή και όλες τις προεκτάσεις που αυτή έχει και θα απασχολήσει όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως εμάς εδώ αυτό που μας απασχολεί είναι τι θα γίνει στη χώρα μας. Βαγγέλη. Είναι πολλαπλές οι συνέπειες, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν οικονομίες τοπικές οι οποίες στηρίζονται σε εξαγωγές προς τις δύο χώρες, Ρωσία, Ουκρανία, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπενθυμίζω δύο από αυτές ενδεικτικά, την Γούνα της Καστοριάς της Χάλιστας και τα Ροδάκινα του Βελβεντού. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία εξάγονται με πολύ μεγάλο ποσοστό, σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε Ουκρανία, Ρωσία. Και μιας και μιλούμε για τα Ροδάκινα, να αναφέρουμε ότι από τη μία το εμπάργκο στην Ρωσία, το οποίο θεωρείται δεν έχω συστηθεί. Από το 2014 είχαν προβλήματα οι άνθρωποι εκεί με τα Ροδάκινα. Γιατί... Υπάρχει μία διαφορά. Το ρώτησα και εγώ στον κύριο Κουτιάμπα, έναν εκ των εκπροσώπων ενός εκ των δύο μεγάλων συνεταιρισμών του ΑΣΕΠΟΠ, για το αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό το 2014. Και είπε ότι είναι τεράστιες οι διαφορές. Δηλαδή, σε αυτό ένα οικονομικό πόλεμο, ένα εμπάργκο οικονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία. Τώρα έχουμε ένα πραγματικό πόλεμο, όπου το τελευταίο που θα ενδιαφέρει σε μια εμπόλεμη κατάσταση, μια περιοχή, είναι το να ξεκινήσει η εισαγωγή προϊόντων αγροτικού τύπου. Άρα, μιλούμε για διαφορετικές συνθήκες και μιλούμε για μια, όπως φαίνεται, χαμένη αγορά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθεί η απώλεια αυτής της χαμένης αγοράς από τις υπάρχουσες αγορές εσωτερικού-εξωτερικού. Πρέπει να βρεθεί δρόμος να διανοηχτούν διάβλη επικοινωνίας με άλλες αγορές, κάτι το οποίο όμως είναι δύσκολο να γίνει τώρα, άμεσα, την ίδια στιγμή όπου υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες σε εξέλιξη με άλλους ανταγωνιστές των ροδακινοπαραγωγών, για παράδειγμα. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κόψεις κάτι από την χασούρα σε διάστημα λίγων μηνών. Υπενθυμίζω ότι το ροδάκινο, εμείς γίνεται αναφορά σε αυτό, είναι ένα κυρίως εξαγώγημο προϊόν. Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι από τις περιοχές όπου πηγαίνει το ροδάκινο σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι μία ακόμα έκφανση του πόσο θα μας επηρεάσει ως χώρα ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά μας. Να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εκπομπή CNews, αφού σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη Χριστόδουλη. Το πρώτο τραγικό είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, που δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς. Αν πάμε να αναλύσουμε όμως τα οικονομικά κομμάτια, θα δούμε ότι, παίρνοντας απόλυτα νούμερα, το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας για το 2021 αφορά στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κυρίως φρούτα βέβαια, κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο ήταν τόσο γιατί υπήρχε τεράστια ζημιά στα καλοκαιρινά φρούτα σε όλες τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης, που πάντα ήταν αρκετά μεγαλύτερο. Αν τώρα αυτά τα προϊόντα δεν πάνε στην Ουκρανία, αναγκαστικά θα μπουν σε αγορές οι οποίες είναι ήδη κορεσμένες. Και μιλάμε για αγορές κεντρικής Δυτικής Ευρώπης και Μέση Ανατολή. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι έρχεται και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, διότι είχαμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε την αύξηση του κόστους παραγωγής που δεν μπορούν οι άνθρωποι να μπουν στα χωράφια τους. Έτσι, προσέξτε τώρα, όλοι σας. Έρχεται και ο πόλεμος με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Έχουμε αυτό το εμπάργκο, έχουμε αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Τι να περιμένουν τώρα οι αγρότες μας. Είναι το κερασάκι στην τούρτα.
Το κόστος, όπως είπατε, έχει εκτοξευθεί. Πριν από 3 ώρες είδα το λογαριασμό ρεύματος που ήρθε στο συσκευαστήριο και μιλάμε για 1.600 ευρώ κατανάλωση ρεύματος και 7.500 ρήτρα αναπροσαρμογής για ένα μήνα. Δηλαδή τα 1.600 γίνανε σε ένα μήνα 7.500? Όχι, τα 1.600 γίνανε 1.600 είναι 7.500. Πήγαμε στα 9 δηλαδή. Στα 9. Σε ένα μήνα. Εδώ μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, κωμικοτραγικές μάλλον. Όταν το κόστος παραγωγής ενός παραγωγού του Βελβετό με τον τρόπο που καλλιεργεί μέχρι πέρυσι ήταν 1.000 ευρώ κατά στρέμμα μέσω όρο, μεσοαφρικά, φέτος υπολογίζουμε με πρόχειρους υπολογισμούς μέχρι στιγμής ότι θα ξεπεράσουμε το 1.500. Μάλιστα. Με αγορές που κλείνουν, μας τις κλείνουν μάλλον. Γιατί εμείς τις ανοίγουμε με κόπο και με χρήμα, δικό μας χρήμα και δικό μας κόπο και μας κλείνουν άλλοι. Το ίδιο έγινε το 2014 με τη Ρωσία. Τι σχεδιάζετε τώρα, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε τώρα, θα πρέπει στις ίδιες αγορές που έχουμε να εδραιωθούμε ακόμη καλύτερα, με μια πολύ καλή ποιότητα προϊόντος που ήδη την έχουμε αλλά δεν πρέπει να την κάνουμε ακόμη καλύτερη, και να ανοίξουμε και κάποιες άλλες κυρίως προς τη Μέση Ανατολή. Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι ότι στις ήδη υπάρχοντες αγορές θα ανταγωνιστούμε πλέον χώρες όπως η Τουρκία με κοστολόγια στο 1/20 από ό,τι εμείς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν Εδώ θα πρέπει να δει και η δική μας κυβέρνηση και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις συμφωνίες που έχουν μέχρι τώρα με αυτά τα κράτη. Μέχρι τώρα αφήναν την Τουρκία να εισάγει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμό και ποσόστοση. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να προστατευτούν τα δικά μας προϊόντα. Πάμε τώρα στα της πανδημίας, γιατί φαίνεται ότι την ξεχνούμε λόγω της μεγάλης κρίσης στην Ουκρανία, αλλά φαίνεται, όπως λένε οι επιστήμονες, ο πόλεμος στην Ουκρανία και το μεγάλο προσφυγικό κύμα προς κάθε κατεύθυνση ενδεχομένως να επηρεάσει και το υγειονομικό κομμάτι. Καθώς μεταφέρονται ασθένειες, λιγοστεύει η εμπλοκή του εμβολιασμού και της φαρμακευτικής αγωγής και ξαναέρχονται στην επιφάνεια αρρώστιες και νοσήματα που είχαν χαθεί από τον σύγχρονο κόσμο. Βλέπουμε την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα από το Υπουργείο Υγείας και επανερχόμαστε. Η συγκρατημένη χαρά με την αποκλιμάκωση της πανδημίας COVID στη χώρα μας σκιάζεται από τα αναπάντεχα μαύρα σύννεφα του πολέμου στην Ουκρανία. Μεταξύ των καταστροφών που προκαλούν οι πολεμικές σειράξεις σε όλους τους τομείς της ζωής μας, θα ήθελα να θυμίσω και την ανατροπή των μηχανισμών ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων που προλαμβάνονται με τους εμβολιασμούς. Η μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης ενός πληθυσμού λόγω των συνθήκων πολέμων οδηγεί σε ανάδυση, εμφάνιση λοιμωδών νοσημάτων και ακύρωση της παγκόσμιας προσπάθειας εκρύδιζωσης αυτών των νοσημάτων. Ένα παράδειγμα, η Συρία. Μετά από 13 χρόνια που ήταν ελεύθερη από πολιομιελίτιδα, λόγω του πολέμου μεταξύ 2011-2017, με καταράκωση του συστήματος υγείας της και με την εμβολιαστική κάλυψη από το πολύ καλό ποσοστό άνω του 80% να μειώνεται στο 41%, είχε την επανεμφάνιση 35 περιπτώσεων πολιομιελίτιδος μέσα σε 3 μήνες, ένα γεγονός το οποίο σήμανε συναγερμό για ενδεχόμενη διασπορά σε γειτονικές χώρες αλλά και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της μελέτης, 6 μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι μόλυνσης και συμπτωματικής νόσου COVID μειώθηκε κατά 20-30% και με τα 4 εμβόλια που χρησιμοποιήθηκαν. Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα έναντι της σοβαρής νόσου διατηρήθηκε άνω του 70% με μικρή μείωση της τάξης του 10% στους 6 μήνες. Να θυμίσω ότι ο βασικός εμβολιασμός είναι με τις 2 δόσεις του εμβολίου. Αποτελεί λοιπόν η μελέτη αυτή την πρώτη συστηματική ανασκόπηση που δείχνει το μέγεθος της μείωσης της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το χρόνο μετά τον πλήρη βασικό εμβολιασμό, όπως και την έκβαση της νόσου.
Η μείωση φυσικά οφείλεται στην κυρίως φθορά των αντισωμάτων και την εμφάνιση των μεταλλάξεων. Τα ευρήματα είναι σημαντικά για την διαμόρφωση, όπως είναι κατανοητό, των σχημάτων, ιδίως των αναμνηστικών δόσεων, που απασχολούν ιδιαίτερα όλα τα κράτη. Επειδή η επιθυμία όλων και είναι η λήξη του πολέμου που παρακολουθούμε ως θεατές, θα αναφέρω κλείνοντας τα λόγια του μεγάλου πνευματικού ηγέτη Μαχάτμα Γκάντι. Την ημέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. Ευχαριστώ. Ο πρώτος εμβολιασμός με το εμβόλιο της Novavax θα γίνει το Σάββατο 5 Τρίτου. Σε σχέση με το διοικητικό πρόστιμο, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα καταλογισμός των πρώτων διοικητικών προστίμων που αφορούν το μήνα Ιανουάριο σε 317.962 πολίτες και τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει το διοικητικό πρόστιμο για το μήνα Φεβρουάριο. Σε λευκό τοπίο η Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο από τα ξημερώματα, και θα πάμε να δούμε πώς έχει η κατάσταση στο οδικό δίκτυο αλλά και γενικότερα εάν υπάρχουν ζητήματα από την κακοκαιρία Μπιάνκα που ταλαιπωρεί και την Δυτική Μακεδονία. Στο τηλέφωνο έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Θωμά Μάνο, από τον οποίο θα ζητήσουμε τις λεπτομέρειες σε σχέση με την κατάσταση. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλησπέρα. Πώς έχει η κατάσταση από το νέο κύμα κακοκαιρίας? Καλησπέρα σας κύριε Μαυρέδη, σας και στους τηλεθεατές σας και καλό μήνα να ευχηθούμε. Καλό μήνα. Είναι η πρώτη μέρα της άνοιξης, αν και αυτό που βλέπουμε έξω σε όλη την περιφέρειά μας δεν θυμίζει την άνοιξη παρά χειμώνα. Πράγματι έχουμε σε εξέλιξη ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας το οποίο πλήττει το σύνολο της περιφέρειάς μας, αλλά είναι ένα κύμα το οποίο είναι ήπιας μορφής, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Τις πρωινές ώρες απλά υπήρχε ένα, θα έλεγα, ισχυρό φαινόμενο στον δρόμο που ενώνει την Κοζάνη με τη Λάρισα στο υψηλό μεταξύ, αλλά αντιμετωπίστηκε από την ομάδα αποχαιρετισμού που επιχείρησε εκείνη την περιοχή. Είναι μαλακός ο καιρός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Μαυρίδη, οπότε δεν μπορεί να έχει χιονώσει τόσο εύκολη, όπως είχαμε Κυριακή με το κύμα, εκείνο το κύμα το οποίο πραγματικά ήταν πολύ πιο έντονο και είχε μεγαλύτερο όγκο χιονιού. Υπάρχει συνεισφορά, συμβολή δήμων, περιφέρειας στο επαρχιακό δίκτυο? Φαντάζομαι όπως είπατε, το κεντρικό οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό. Σε κάποιες ορεινές κοινότητες ενδεχομένως έχουμε ζητήματα? Αυτή τη στιγμή όχι, κύριε Μαυρίδη. Σίγουρα υπάρχει μια άριστη συνεννόηση και συνεργασία με όλους τους δήμους της περιφέρειας και με όλους τους προϊσταμένους που είναι αναπή έψιλον και είναι επιφορτισμένοι με το θέμα του αποχαιρετισμού, αλλά και με τα σώματα ασφαλείας, με όλους τους γενικούς αστυνομικούς διευθυντές των ΠΕΕΨΙΝΟ, αλλά και τον κύριο Νέστορα, που είναι ο αστυνομικός διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει μια άλλη συνεργασία και έχουμε συνεννόηση και αν προκύπτει κάπου, προσπαθούμε μέσα από τη συνεννόηση και τη συνέργεια να το λύσουμε. Μπορούμε να πούμε κάπου που ενδεχομένως τις βραδινές ώρες θα υπάρχει κάποιο θέμα να προσέχουν οι οδηγοί? Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με το γενικό οδικό δίκτυο? Η ενημέρωση που έχουμε, κύριε Μαυρίδη, από τα δελτία καιρό που λαμβάνουμε είναι ότι ίσως το απόγευμα να έχουμε λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Απλά από τις μεταμεσονύχτιες ώρες θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και θα υπάρχει αυτό. Αυτό νομίζω είναι και ένα στοιχείο που πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί, γιατί ναι, μπορεί να έχει λιώσει το χιόνι, να είναι νερό στο οδόστρωμα, αλλά αν παγώσει είναι επικίνδυνο. Από την ενημέρωση που έχω και από τους δήμους και από τις ΠΕΕ, θα επιχειρήσουν οι ομάδες αποχαιρετισμού να ρίξουν αλάτι σε όλα τα οδοστρώματα και με την Εγνατία Οδός, με την οποία είμαστε και με αυτήν σε μια συνεννόηση συνεχή. Και ενημερωνόμαστε και από αυτούς για κάποια θέματα που ίσως προκύπτουν στο δίκτυο που είναι υπεύθυνοι. Θα επιχειρήσουν ρήψη του αλατιού, αλλά σίγουρα δεν είναι πανάκι αυτό. Υπάρχει και ατομική ευθύνη και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πάρα πολύ, ιδιαίτερα αύριο τις πρωινές ώρες που θα έχουμε παγετό στο σύνολο της περιφέρειας. Ναι, φαίνεται ότι η Τετάρτη και η Πέμπτη θα είναι μια. Η Πέμπτη θα είναι πολύ χειρότερη. Θα είναι μέρες με χαμηλές θερμοκρασίες.
Ναι, ναι, η Πέμπτη ίσως να είναι η αρχή ενός τριημέρου που θα έχουμε πάρα πολύ χαμηλές. Τώρα, εσείς έχετε και μια ευαισθησία στον αγροτικό πρωτογενή τομέα. Έχουμε καλλιέργειες που ενδεχομένως κινδυνεύουν από αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη χρονική στιγμή όχι, κύριε Μαυρίδη. Δεν έχουμε καλλιέργειες, σίγουρα γιατί είναι σκεπασμένες οι καλλιέργειες με χιόνι πιο πολλές, τουλάχιστον σε το μεγαλύτερο κομμάτι θα μπορούσαν να έχουν τα σιτηρά. Γιατί έχουμε και τα παραδείγματα προηγούμενων ετών που είχαμε λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών στην αρχή της άνοιξης, είχαμε πολλά προβλήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι σκεπασμένα με χιόνι, οπότε δημιουργείται ένα τείχος προστασίας μιας μόνωσης και ίσως δεν πρόκειται. Εκτός αν περάσουμε τους 12 και 13 βαθμούς. Σωστό. Που το απέχουμε, οι ενημέρωση μας λένε μέχρι μείον 10 για την περιοχή μας. Και οι δενδροκαλλιέργειες δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην ανθοφορία, άρα... Ίσως οι αμυγδαλές να έχουν πρόβλημα, κύριε Μαυρίδη. Ίσως οι αμυγδαλές, τα ακρόδρια ίσως να έχουν. Δεν έχω επικοινωνήσει, είναι η αλήθεια, με κάποιον καλλιεργητή ακόμα. Αν έχουν ανοίξει τα μάτια, θα έχουμε πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν και ο Θωμάς Μάνος, ο Αντιπεριφερειακής Πολιτικής Προστασίας. Γεια σας. Μένουμε στα της κακοκαιρίας, καθώς οι λεπτομέρειες για την εξέλιξη των φαινομένων, το πού και πότε θα τελειώσει αυτό το κύμα, το νέο κύμα της κακοκαιρίας, θα μας τις δώσει ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο προγνώστης καιρού της τηλεόρασης του Flash. Γιώργο, τι να αναμένουμε από εδώ και πέρα? Πάντως και τη σημερινή ημέρα, 3η-1η του Μάρτη, είχαμε χιονόπτωση και μάλιστα σε μερικά σημεία και χρονικές στιγμές της ημέρας του 24ωρου που προηγήθηκε είχαμε έντονη χιονόπτωση. Πράγματι, καλό μήνα. Οι χιονοπτώσεις οι οποίες ξεκίνησαν από τις βραδινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και μάλιστα είχαμε και εξάρσεις κατά την διάρκεια της ημέρας. Όμως, Κώστα, πρέπει να πούμε ότι η τρέχουσα κακοκαιρία δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την ένταση των φαινομένων όπως ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά βασικό της γνώρισμα ήταν η διάρκεια των φαινομένων, φαινόμενα τα οποία θα συνεχιστούν έως και σχεδόν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της μεγάλης διάρκειας των φαινομένων, αλλά ανεξαρτήτου έντασης, αναμένονται σημαντικά ύψη χιονιού, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις θα ξεπεράσουν και τα 20 εκατοστά. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η κατάσταση τίνει προς βελτίωση αύριο Τετάρτη και μάλιστα θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας τα οποία θα είναι σχετικά μεγάλα μετά το μεσημέρι. Αν κάτι θα πρέπει να μας προβληματίζει και με βάση το δεδομένο ότι ήδη έχουμε μπει στο Μάρτη και υπάρχουν ήδη καλλιέργεια στα οποία ίσως να έχουν βγει από το λίθαργο και η χυμή τους να έχουν ανέβει κυρίως σε δεντροκαλλιέργειες. Αν κάτι λοιπόν προβληματίζει είναι το ενδεχόμενο το πρωινό της Πέμπτης να έχουμε συνθήκες ευνοϊκές για έντονη θερμοκρασιακή αναστροφή. Οι τρεις βασικοί συντελεστές που τείνουν προς την εκδήλωση αυτού του φαινομένου είναι η άπνοια, κάτι το οποίο φαίνεται πως θα το έχουμε το πρωινό της Πέμπτης, είναι η ξαστεριά, που επίσης φαίνεται ότι θα την έχουμε, και το άλλο χαρακτηριστικό είναι το χιονοσκεπές έδαφος, το οποίο εάν θα διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της βραδιάς της Τετάρτης έως και το ξημέρωμα της Πέμπτης, θα επιτρέψει τη θερμοκρασία σε αρκετές παιδινές περιοχές και περιοχές οι οποίες έχουν έντονο αγροτικό ενδιαφέρον, έντονη αγροτική δραστηριότητα, να έχουμε συνθήκες με θερμοκρασίες τοπικά ίσως και κοντά στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Άρα, συνοψίζοντας, θα έλεγε κανείς ότι δεν μας ενοχλεί τόσο το φαινόμενο της χιονόπτωσης, το οποίο σταματά από αύριο, αλλά μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα που μάλλον θα είναι μια μέρα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ακριβώς. Η χιονόπτωση είναι, ειδικά αυτή την εποχή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καλοδεχούμενο για τον αγροτικό τομέα και όχι μόνο. Ιδιαίτερα μου έλεγαν αγρότες, η χιονόπτωση του Σαββατοκύριακου ήταν και μεγάλης έτσι, ευεργετικής προσφοράς προς την γη. Είχε μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι ο μετεωρολογικός σταθμός του Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πτολεμαϊδα έδωσε 30 χιλιοστά. Το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν σε χιονόπτωση. Όμως επειδή η θερμοκρασία ήταν οριακή, δεν είχαμε 30 εκατοστά χιόνι.
Αντίθετα, σε λίγο μεγαλύτερα υψόμετρα, όπως στο Βαρικό Φλόρινα, εκεί ο μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε σχεδόν 50 χιλιοστά, έδωσε περίπου 30 εκατοστά χιόνι, όμως όλη αυτή η ποσότητα ήταν πλούσια σε νερό. Και αυτό διότι η θερμοκρασία ήταν κοντά στο μηδέν. Αντίθετα, η χιονόπτωση που εκδηλώνεται σήμερα είναι μικρότερη ποσότητας περιεκτικότητας σε νερό, παρά το γεγονός ότι έχει δώσει εκατοστά χιονιού. Έτσι λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, το χιόνι είναι πάντα καλοδεχούμενο για τον αγροτικό τομέα. Όμως τα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκύψουν κυρίως ο παγετός είναι κάτι το οποίο ειδικά από τον Μάρτη και μετά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Και το αναφέρω αυτό διότι είχαμε περιστατικά με ζημιές από τον παγετό την προηγούμενη χρονιά σε πιο προχωρημένη περίοδο, μέσα στο Μάρτι, τέλη Μάρτι ή ακόμα και τον Απρίλη, και είχαμε προβλήματα σε ό,τι αφορά την καταγραφή τους και την αποτύπωσή τους ως ζημία του αγροτικού κεφάλαιου. Φαίνεται επίσης, και θα το πω ως μια γενική εικόνα, ότι δεν φαίνεται να φέρνει ο Μάρτης για την ώρα την άνοιξη. Ίσως να έχουμε νέο κύκλο φαινομένων με χιονοπτώσεις, κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε στο σημερινό δελτίο καιρού εδώ στην τηλεόραση. Ήμουν έτοιμος να το πω. Αναλυτικότερα λοιπόν στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash, Γιώργο Βασιλιάδη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και τη συμβολή στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις πανελλαδικές δράσεις που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι δημόσιοι υπάλληλοι γενικότερα σήμερα αλλά και αύριο 2 Μαρτίου. Θα κουβεντιάσουμε το θέμα και θα ζητήσουμε πληροφορίες για τις δράσεις αυτές από την πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΕΟΡΔΕΑ, την κυρία Κατερίνα Σπράγκαθο, την οποία έχουμε στο τηλέφωνο. Κυρία Σπράγκαθο, περί τίνος πρόκειται? Ναι, καλησπέρα. Είναι πανελλαδικές δράσεις που γίνονται σε συνεργασία όλων των νομαρχιακών τμήματων της ΑΔΔΗ μαζί με την Ομοσπονδία μας και έχουν ως κύρια θεματολογία την παιδεία. Τα αιτήματά μας είναι η αύξηση των δαπανών για την παιδεία, οι προσλήψεις των συναδέρφων, των αναπληρωτών σε μόνιμες προσλήψεις να μετατραπούν, ο αριθμός των τμήματων ανά τμήμα και η πρόθεση της παιδείας σε σχέση με την εξέλιξη που συμβαίνει γενικότερα με τα νέα προγράμματα των σπουδών και σε σχέση με όλα αυτά τις εξελίξεις που συμβαίνουν και στο γενικότερο και ευρωπαϊκό επίπεδο της παιδείας και φυσικά και τις διεκδικήσεις μας σε σχέση ως δημόσιοι υπάλληλοι, γι' αυτό και συμμετέχει και το νομαρχιακό τμήμα, στις διεκδικήσεις μας για την υγεία, για τη συνταξιοδότηση, για τον τρόπο που βγαίνει και σε εμάς η συνταξιοδότηση, για τα συνταξιοδοτικά μας χρόνια και για το χρόνο της συνταξιοδότησης, μπορεί να είναι 67 έτη, αλλά λίγο μέσα στις τάξεις αυτός ο χρόνος προβλέπεται λίγο δύσκολος, γιατί το ηλικιακό όριο και τα βιολογικά προβλήματα που βγαίνουν, όλα αυτά είναι θέματα που θα αναδειχθούν αύριο στις δράσεις μας. Τώρα, υπάρχει κλιμάκιο της ΑΔΔΗ από την Αθήνα κεντρικά που κάνουν εξορμήσεις, έρχονται στην περιοχή μας, ενδεχομένως πηγαίνουν και στις σχολικές μονάδες, ενημερώνουν εκπαιδευτικούς? Ναι, υπάρχει το κλιμάκιο το κεντρικό της ΑΔΔΗ, υπάρχει το κλιμάκιο της ΔΟΕ, της Ομοσπονδίας μας, και σε συνεργασία με εκπροσώπους των συλλόγων κάνουν κάποιες εξορμήσεις, δηλαδή σήμερα και αύριο μπορεί, όχι στο βαθμό που επιτρέπονται, γιατί είμαστε και στον κορονοϊό, στα σχολεία. Τώρα, επειδή είπατε κορονοϊό, κάποια από τα αιτήματα που με προσοχή άκουσα και που αναφέρατε ως αίτημα προς την πολιτεία, νομίζω ότι εδώ και 2 χρόνια το έχετε ως αίτημα, αλλά ουδέποτε εισακούστηκε. Και εννοώ τη μείωση των μαθητών, τον αριθμό των μαθητών να ανατάξει. Όλα αυτά φαίνεται ότι δεν βρίσκεται αυτιά να σας ακούσουν. Αυτό το αίτημά μας, η μείωση των μαθητών ανά τμήμα 1:18, είναι κύριο αίτημα πολλών ετών από την Ομοσπονδία. Τα τελευταία χρόνια όμως, ενώ είχαμε πέσει στους 22 μαθητές, τώρα ξαναγυρίσαμε στους 25. Πραγματικά δεν εισακούεται το αίτημά μας και ιδιαίτερα για τη δική μας την περιοχή, ο σύλλογος ο δικός μας, αλλά και οι άλλοι σύλλογοι, τονίζουμε τη σημαντικότητα της μείωσης στον αριθμό των μαθητών λόγω της απολιγνητοποίησης, της υπογεννητικότητας
Και με αυτό το πρόβλημα, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα σχολεία και να δούμε σε αυτή τη μεταβατική φάση πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί είναι πολύ εύκολο να μειωθούν οι σχολικές μονάδες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ξαναδημιουργηθούν. Σωστά. Η απολιγνητοποίηση φαίνεται ότι αποτυπώνεται στην ερήμωση ή στη μείωση του πληθυσμού, άλλωστε η απογραφή το κατέδειξε αυτό, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται και στη μείωση των μαθητών ανασχολική μονάδα, που έχει και ως αποτέλεσμα τη συρρήκνωση των σχολείων. Μάλιστα στην περιοχή μας έχουμε τέτοιες ενδείξεις, κυρία Σπράγκαθου. Ναι, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Εορδαίας, συγκριτικά με τον υπόλοιπο νομό και στην περιοχή του Βοΐου, το Σερβίο. Νομίζω στην κοινότητα Άρδασας υπάρχει μια μείωση. Γίνεται μια μόνο μάχη να μην συμβεί, αλλά... Ναι. Υπάρχει στην περιοχή Μουρικίου, Άρδασας, περιφερειακά της Εορδαίας και τα υπόλοιπα χωριά αρχίζουν σημαντικά και μειώνονται εκτός από τους πύργους λόγω των θέσεων εργασίας που υπάρχουν με τις απασχολήσεις που έχουν οι κάτοικοι εκεί. Υπάρχει μεγάλη μείωση των αριθμών, υπάρχει μείωση και επίσης μετακίνηση των γονιών σε θέσεις εργασίας σε άλλες πόλεις, εκεί που μπορούν και βρίσκουν άλλες πόλεις. Φυσικά έχουμε την υπογεννητικότητα, αλλά έχουμε και τη μείωση του αριθμού των μαθητών. Ο γενικότερος προγραμματισμός του κλάδου ποιος είναι? Ενδεχομένως θα δούμε κάποιες άλλες μορφές πέρα από τις ενημερωτικές που έχετε αυτό το διήμερο? Αύριο έχει στάση εργασίας. Από εκεί και πέρα θα έχουμε περισσότερο ειδοέ από ό,τι πληροφορούμε και τα νομαρχιακά τμήματα είχαν τη συνέντευξη τύπου, αλλά από εδώ και πέρα, επειδή και ο κλάδος και ο θεσμός και η απεργία ή η στάση εργασίας δεν βρίσκουν άμεση ανταπόκριση, να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί και οι εποχές είναι δύσκολες, θα φροντίσουμε με άλλο τρόπο να υπάρχει ενημέρωση και διεκδίκηση των ετοιμάτων μας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από συνεντεύξεις, από άλλες δράσεις εκτός ωραρίου μας. Τώρα, υπάρχει και ένα θέμα, το έχουμε καταδείξει και μέσα από τα ρεπορτάζ, αλλά εδώ νομίζω το πράγμα δυσκολεύει με την έννοια ότι είμαστε ήδη 1η του Μάρτη και ακόμη υπάρχουν κενά στα σχολεία. Και λέω στα σχολεία εννοώντας το ειδικό σχολείο, το οποίο ακόμη δεν έχει κάποιες ειδικότητες να βρίσκονται στη θέση τους. Ναι, υπάρχει και υπάρχουν ακόμα η φάση αυτή των αναπληρωτών και είναι και ένα αίτημα του κλάδου αυτό. Επειδή παίρνονται καταφάσεις και ιδιατρική για το ειδικό σχολείο και επειδή η ειδική αγωγή είναι ένας κλάδος της εκπαίδευσης που έχει άμεση απορρόφηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν και τόσο πολλοί, έρχονται αναπληρωτές, παρετούνται αρκετοί. Παρετούνται γιατί δεν καλύπτονται οικονομικά και κάποιος που προσλαμβάνεται τον βολεύει περισσότερο να ασχολείται με τη δουλειά που είχε πριν. Δεν εννοώ στον κλάδο των εκπαιδευτικών, αλλά μέσα σε ένα ειδικό σχολείο υπάρχουν εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές. Είναι ειδικότητες που μπορούν να ασχοληθούν και στον ιδιωτικό φορέα. Και εκεί αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Αρκετοί από τους συναδέλφους παρετούνται με αποτέλεσμα η διαδικασία να ξεκινάει ξανά από την αρχή και να αργούν να γυρίσουν στις θέσεις τους. Είναι ένα αίτημα του κλάδου. Να μπορούμε ευθύς αμέσως από την αρχή της σχολικής χρονιάς ή με μία δέσμευση να μην υπάρχουν αυτά τα κενά και να συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μακάρι κάποια στιγμή να το δούμε και στη χώρα μας και να μην έχουμε κάθε χρόνο αυτούς τους αναπληρωτές και τους ορομισθίους και μάλιστα αναφάσεις μέχρι και τον Γενάρη να προσλαμβάνεται κύμα αναπληρωτών. Να πω λίγο σε αυτό, να προσθέσω κάτι, ότι για να μπορέσει ένας συνάδελφος, ιδιαίτερα ένας νέος συνάδελφος, όχι ότι έχει πολύ σημαντική διαφορά και από κάποιον που δουλεύει πολλά χρόνια, απλά ο καθένας έχει τα συμφέροντά του σε κάποιο τόπο και κινείται διαφορετικά. Πρέπει να δώσει η πολιτεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο κάποια μπόνους σε αυτά τα νέα τα παιδιά που ξεκινούν, είτε είναι μειωμένου ωραρίου, είτε είναι πλήρης απασχόληση, γιατί είναι λίγα τα χρήματα, για να μπορούν έστω, δίνει για τα διπορικά, αλλά με την αύξηση που έχουμε στη βενζίνη και με την ανατιμήση των προϊόντων, δεν συμφέρει σε ένα συνάδελφο, δεν μπορεί να βγει πέρα οικονομικά, άρα πρέπει να δώσει είτε στα ενίκια τους κάποια μπόνους ή στις μετακινήσεις της περισσότερο ποσό. Ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι περιορισμένου ωραρίου. Του μειωμένου ωραρίου. Ναι. Τα παιδιά αγωνίζονται για την προϋπηρεσία τους, για τίποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ.
Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, στις πανελλαδικές δράσεις της εκπαίδευσης με πρωτοβουλία της ΑΔΔΗ αλλά και των κατατόπους συλλόγων. Και ερχόμαστε εδώ, στο στούντιο, μετά την κυρία Σπράγκαθου, να κουβεντιάσουμε με το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, τον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο, τον οποίο έχουμε μαζί μας στο στούντιο. Θέλω, κύριο Πετρόπουλε, να μας ερμηνεύσετε λίγο αυτή την ανακοίνωση που είδαμε και εμείς, αλλά και οι πολίτες, για τις δράσεις το διήμερο 1 και 2 Μαρτίου ανά την Ελλάδα, πανελλαδική δράση, που στοχεύει, θα έλεγα, στις ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό, τόσο στην εκπαίδευση όσο και σε γενικότερο τομείς της ΑΔΔΗ. Ναι, ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε από το σταθμό σας. Να πω ότι πρόκειται για μία σειρά δράσεων οι οποίες έχουν τρεις άξονες. Ο πρώτος ήταν ο χώρος της υγείας, ο οποίος, όπως γνωρίζετε πολύ, έχει πλήγει όλη την προηγούμενη περίοδο από την πανδημία, κυρίως λόγω των επιλογών της κυβέρνησης αναφορικά με το χώρο της δημόσιας υγείας. Ο δεύτερος είναι τομέα στον οποίο αναπτύσσουμε δραστηριότητες και είναι και ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη, είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Και ο τρίτος είναι η δράση μας στο επίπεδο της ακρίβειας και της ανάγκης αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων. Αν κάτι αναδείχθηκε από την προηγούμενη περίοδο και αν κάτι ενδεχομένως θα αναδειχθεί και στην επόμενη περίοδο, η οποία δυστυχώς καθορίζεται σε έναν βαθμό από τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι οι αξίες, καταρχάς η αξία του δημόσιου συστήματος ως ο χώρος στον οποίο αυλήνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις, στον οποίο υπάρχει ανταποδοτικότητα και προσφέρεται στους εργαζόμενους και στην κοινωνία η δυνατότητα για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη εκπαίδευση, για ένα καλύτερο επίπεδο υγείας. Αυτοί είναι λοιπόν οι τρεις τομείς, είναι πια κοινή πεποίθηση και νομίζω αναδεικνύεται και σε πάρα πολλές έρευνες, η πίστη της κοινωνίας ότι υπάρχει ανάγκη δημόσιου ελέγχου, δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, δημόσιας και δωρεάν υγείας. Και γι' αυτό ακριβώς επιλέξαμε μέσα από αυτές τις δράσεις, το προηγούμενο διάστημα ήταν για το χώρο της υγείας, τώρα είναι για την εκπαίδευση. Το επόμενο διάστημα θα δώσουμε έμφαση στον τομέα της ακρίβειας και της ανάγκης αύξησης μισθών, να παρεύουμε σε μια δημόσια συζήτηση, την οποία εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνεται, αξίζει να γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Να μείνουμε λίγο στα της εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση επέρεται ότι έκανε χιλιάδες, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, χιλιάδες προσλήψεις. Εγώ πάλι δεν κατανοώ το ότι κάθε Σεπτέμβρη έχουμε κενά και έχουμε προσλήψεις αναπληρωτών, δηλαδή εποχιακού προσωπικού, και αυτό γίνεται κάθε χρόνο και μάλιστα γίνεται και με διάφορες φουρνιές. Μέχρι και τον Γενάρη προσλαμβάνουμε για να καλύψουμε κενά. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις ανάγκες μας και να τις καλύψουμε από την αρχή της χρονιάς. Μου έλεγε προχθές ο διευθυντής ειδικού σχολείου, δημοτικού και νηπιαγωγείου, ότι ακόμη δεν έχει ψυχολόγους και κοινωνιολόγους για να λειτουργήσει το σχολείο. Και είμαστε 1η του Μάρτη. Αυτά είναι πολυτέλειες. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι προφανώς μπορεί να υπάρξει προγραμματισμός και προφανώς γνωρίζουν ποιες είναι προτεραιότητες και ποιες είναι οι ανάγκες σε προσωπικό. Όμως έχει γίνει μια επιλογή. Η επιλογή, για παράδειγμα, εσωτερικός δανεισμός, φτηνοί εργαζόμενοι. Έχει γίνει η επιλογή καταρχάς να αυξηθούν οι μαθητές ανά τμήμα εν μέσω πανδημίας. Έγινε η δεύτερη επιλογή, πάλι εν μέσω πανδημίας, να συγχωνευτούν τμήματα. Άρα αυτό που πραγματικά συνέβη είναι να μειωθούν οι ανάγκες σε προσωπικό, ενώ υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Και ξέρετε, το να επιμένουμε εμείς στην ανάγκη να υπάρχουν 15 μαθητές ανά τάξη, δεν έχει να κάνει μόνο με τη συγκυρία της πανδημίας, έχει να κάνει με την πεποίθηση και τη γνώση της επιστημονικής. Με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Ακριβώς, με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έχει γίνει μια επιλογή κεντρική. Νομίζω θα μπορέσουμε ίσως οι τηλεθεατές να κατανοήσουμε καλύτερα που αποσκοπούν όλα αυτά τα πράγματα. Έχει γίνει μια επιλογή κεντρική, η οποία είναι το επιτελικό κράτος. Συνήθως το λιδωρούμε ως προς την αποτελεσματικότητά του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και καλά κάνουμε. Όμως το επιτελικό κράτος δεν δημιουργήθηκε γι' αυτό. Δεν δημιουργήθηκε για να παράσχει
την απαραίτητη φροντίδα να κάνει το κράτος φιλικότερο και αποτελεσματικότερο προς τους πολίτες, να παρέχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δημόσιας υγείας. Το παιδικό κράτος έχει να κάνει με τον κατακαιρματισμό, αυτό που θα λέγαμε, της διοικητικής ύλης, του δημοσίου, έτσι ώστε αυτό να μπορεί μετά να εκχωρηθεί με μεγαλύτερη ευκολία στον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα να μειωθούν οι πόροι οι οποίοι διατίθενται από το δημόσιο, έτσι ώστε αυτοί να μπορέσουν να μεταφερθούν μέσω μιας αντίληψης οικονομικής που υπάρχει στην κυβέρνηση, αυτό που εμείς αποκαλούμε με φιλελεύθερη ιδεολογία, ιδεολειψία, σε οικονομικά τμήματα της ελίτ, οικονομικής ελίτ στη χώρα, που υποτίθεται θα μπορέσουν με τη σειρά τους να δημιουργήσουν ανάπτυξη και αυτή με τη σειρά της να δημιουργήσει θέσεις δουλειάς κτλ. Πράγματα που δεν συνέβησαν ούτε στο παρελθόν, προφανώς δεν θα συμβούν σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης οικονομικής, περιβαλλοντικής, υγειονομικής και πια του πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα πάντως, στην περίοδο της πανδημίας, το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν αυτό που σήκωσε το μεγάλο βάρος και κράτησε τη χώρα, αν μπορεί κανείς να πει, ζωντανή. Και τώρα, με την ακρίβεια, επίσης το δημόσιο σχολείο θα πρέπει να σηκώσει το βάρος, γιατί το ιδιωτικό σχολείο είναι και δαπανηρό. Άρα, πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να το φροντίσουμε. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια? Εντάξει, καλή ενημέρωση, καλές περιοδίες, η γνώση για το πρόβλημα, από εκεί και μετά. Εμείς θεωρούμε σπουδαίο την ανάγκη παρέμβαση στη δημόσια συζήτηση, γιατί μπορεί ενδεχομένως να συμφωνούμε εμείς οι δύο, μπορεί η πλειονότητα ενδεχομένως των τηλεθεατών, αλλά και της κοινωνίας να κατανοεί την αξία των δημόσιων συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης κτλ. Αλλά νομίζουμε ότι η παρέμβαση και η ανάγκη να πιστεί η κοινωνία και να παλέψει η κοινωνία για καλύτερο σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης είναι κρίσιμη. Γιατί διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος μέσα σε μια γενικευμένη απαξία του δημοσίου, του δημόσιου χώρου, να προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη απομείωση του ίδιου του δημοσίου, σε μια επιδείνωση, όπως επιχειρείται, του χώρου της υγείας. Για παράδειγμα, ενώ εμείς και εσείς και οι τηλεθεατές σας αναγνωρίζουμε την αξία, αναγνωρίσαμε την αξία της δημόσιας υγείας, θυμίζω στους τηλεθεατές σας ότι ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, ο πολύ διαφημιζόμενος, ήταν λιποτάκτης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και όταν προσήλθε έκανε επιλογή ασθενών. Και όταν προσήλθε έκανε επιλογή ασθενών με διπλάσια νοσήλια από ό,τι στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, να ανακοινώνει τις απογευματινές νοσηλίες, όπου πια το κριτήριο για να μπορεί να πηγαίνει κάποιος θα είναι το να μπορεί να δίνει χρήματα για να του παρασχεθούν υπηρεσίες υγείας, και ετοιμάζει το νέο ΕΣΥ, όπως το αποκαλεί, το οποίο νέο ΕΣΥ θα είναι στην πραγματικότητα η ιδιωτικοποίηση του χώρου της υγείας. Άρα λοιπόν είναι μια συζήτηση η οποία είναι διαρκής και πρέπει, εμείς κάνουμε την αρχή και δεν το κάνουμε μόνο για να διατηρήσουμε τις θέσεις μας. Αν θέλετε, αυτό είναι το τελευταίο. Το κύριο είναι, γιατί και εμείς είμαστε χρήστες των υπηρεσιών δημόσιας υγείας ή δημόσιας εκπαίδευσης, είναι η ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο, είναι χρόνος του δελτίου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο δικό σας έργο και στην περιοδία ανά την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς δίνουμε συνέχεια στο δελτίο. Αλλάζοντας θέμα, θα πάμε σε μια τοπική είδηση για την υποστελέχωση του υποκαταστήματος του ΑΕΔ στην πόλη της Πτολεμαΐδας και την αδυναμία να τρέξουν προγράμματα επιδότησης απασχολούμενων σε μικρομεσαίες και εμπορικές επιχειρήσεις. Έκανε λόγο ο βουλευτής του Μέρα 25, Κρήτων Αρσένης, με ερώτησή του στη Βουλή. Ο κύριος Αρσένης πήρε απάντηση από την κυβέρνηση και από τον Υφυπουργό Εργασίας. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει στελεχώσει τα καταστήματα του ΑΕΔ και τρέχουν τα προγράμματα κανονικά. Βεβαίως παραδέχεται ότι τουλάχιστον στις αποπληρωμές υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση. Κύριε Υπουργέ, επισκέφθηκα πρόσφατα την Πτολεμαΐδα. Η κατάσταση, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είναι δραματική, γιατί υπάρχει μια απολυντοποίηση χωρίς κανένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης, μια απολυντοποίηση η οποία υλοποιείται σε 2 χρόνια, χωρίς καμία επόμενη μέρα, σε μια περιοχή, δηλαδή 35.000 κατοίκων, πόλη, την Πτολεμαΐδα, πέρα από το ότι γίνεται στη Μεγαλόπολη
τι γίνεται στην Φλόρινα, στο Αμίντεο και στην Κοζάνη. Ας δούμε ακριβώς την Πτολεμαΐδα. Έχουμε αυτή την περιοχή όπου ζει πάνω, είναι χτισμένη πάνω στα λιμνητορυχεία. Γίνεται η μετάβαση χωρίς κανένα σχέδιο απολύτως. Όλα στο κενό. Είναι ένα αμάξι που οδηγεί με χίλια στο κενό. Έχει πέσει ήδη κατά 50% η κίνηση στα μαγαζιά, στην Πτολεμαΐδα. Φεύγει όλος ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Μια πόλη 35.000 ανθρώπων. Η δεύτερη σε μέγεθος στη Δυτική Μακεδονία, μετά την Κοζάνη. Το μόνο πράγμα που έχει κάνει η κυβέρνησή σας είναι αυτά τα προγράμματα στην ουσία του ΟΑΕΔ. Και έρχεται εδώ πέρα και μας λένε τι, ποιοι άνθρωποι, μας το λένε ή ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας Εορδέας και ο Σύλλογος Λογιστών Εορδέας, ότι πήραν οι άνθρωποι, προσλάβαν ανθρώπους με βάση αυτά τα προγράμματα και εδώ και 6-7 μήνες δεν πληρώνονται. Οι ίδιοι πληρώνουν όλα αυτά που χρειάζονται, οι εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ, τη μισθοδοσία και ούτω καθεξής, όμως δεν παίρνουν χρήματα. Εκεί πέρα δηλαδή που ήταν οριακά ζούνε, πεθαίνουνε, τους δίνεται τη χαριστική βολή. Για ποιο λόγο ισχύει αυτό? Γιατί στο χώρο με τη μεγαλύτερη κρίση οικονομική αυτή τη στιγμή, στην Πτολεμαΐδα, έχετε έναν ΟΑΕΔ που να λειτουργεί με 2 εργαζόμενους, που δεν μπορούν να βγάλουν εις πέρας τις αιτήσεις αποπληρωμής. Σας ζητάμε το αυτονόητο. Να ακούσετε τους ανθρώπους στην Πτολεμαΐδα και να κάνετε άμεσα μετακινήσεις και προσλήψεις προσωπικού και να μας πείτε πώς θα λύσει το θέμα των άμεσων αποζημιώσεων. Μην δίνετε τη χαριστική βολή στους ανθρώπους που προσπαθούν να παραμείνουν στην Πτολεμαΐδα και να κρατήσουν την πόλη όρθια και ζωντανή. Αξιότιμη κυρία Σένη, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι η πραγματική εικόνα πόρο απέχει από αυτή που παρουσιάσατε στην εισαγωγή της τοποθέτησής σας. Η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ανταγωνιστικές τιμές αποτελεί πραγματικά προτεραιότητα για τη χώρα μας. Η προώθηση ενός εμπροστοβαρούς σχεδίου για την απολιγνητοποίηση της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης που αποτυπώθηκε στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα περιβαλλοντικά αλλά και τα οικονομικά ωφέλη της στρατηγικής αυτής τεκμηριώνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και εναρμονίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετάβαση στην κλιματική ιδιωτερότητα έως το 2050 αλλά και με τους αντιάμεσους στόχους για το 2030. Η κυβέρνηση παράλληλα αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή πως η επιλογή αυτή της διακοπής λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής δημιουργεί νέα δεδομένα για τους εργαζόμενους σε αυτές τις περιοχές και τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Αυτό ήταν και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή έλαβε μέτρα για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης στην κρίσιμη μετάβασή τους στη μετά το λιγνίτη εποχή. Το σχέδιο για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2020, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο δικό χάρτη για την προστασία της απασχόλησης και τον παραγωγικό μετασχηματισμό των αποκαλούμενων λιγνητικών περιοχών. Με μέτρα στήριξη των εργαζομένων και στήριξη των θέσεων εργασίας, κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και μεγάλες επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αυτών των περιοχών. Βασικός πυλώνας του σχεδίου της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης είναι το λεγόμενο κοινωνικό πακέτο που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ με συνολικό ύψος 107 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της απασχόλησης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Μέσα από 4 κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα θα λάβουν υποστήριξη για την απασχόλησή τους περίπου 9.000 άτομα από τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, με προτεραιότητα σε αυτούς που εργάζονται είτε στα λιγνητικά πεδία των δύο περιοχών, είτε σε συναφή με τα λιγνητορυχεία και τις λιγνητικές μονάδες επαγγέλματα. Προφανώς και τα προγράμματα που υλοποιεί ο ΑΕΔ δεν είναι τα μόνα για τη στήριξη της εργασίας στις λιγνητικές περιοχές, αφού οι παρεμβάσεις για το μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, τα κίνητρα προς επιχειρήσεις και οι προωθούμενες επενδύσεις θα δημιουργήσουν πολλαπλές θέσεις απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό των περιοχών αυτών. Ωστόσο, το κοινωνικό πακέτο έχει το χαρακτήρα γέφυρας για αυτό το βραχυπρόθεσμο διάστημα, προκειμένου να μην υπάρξει κενό στην απασχόληση έως την ενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων και δράσεων του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, μέσα από τις οποίες θα κινητοποιηθούν κονδύλια περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όντας μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο ΑΕΒ δεν θα μπορούσε παρά να είναι παρόν, στηρίζοντας έμπρακτα τους εργαζόμενους που επηρεάζονται από την απολιγνητοποίηση στις περιοχές αυτές που είπα πριν, Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη. Αυτή τη στιγμή τα ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης στην Τολεμαϊδα είναι 5, από τα οποία 3 υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και τα 2 μόνο σε τοπικό επίπεδο, στη συγκεκριμένη περιοχή και αφορούν αποκλειστικά τη μεταλιγνητική εποχή. Επίσης, μόλις την περασμένη εβδομάδα έκλεισε η υλοποίηση ενός ακόμα προγράμματος απασχόλησης. Πράγματι, η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και γενικότερα η μετάβαση προς τη μεταλλητική εποχή έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερο φόρτο στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και καθυστερεί στην εκαθάριση των προγραμμάτων του οργανισμού. Ανταποκρινόμενοι όμως στις νέες αυτές συνθήκες, η κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά σε στελεχειακό δυναμικό το τοπικό κέντρο προώθησης απασχόλησης από 8 σε 14 άτομα και έπονται και άλλοι. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ αναλυτικά στα στοιχεία που μας παρήχε ο ΑΕΔ σχετικά με τη στελέχωση των τοπικών υπηρεσιών, αλλά και στους χρόνους εκαθάρισης των αποζημιώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίοι επίσης ήταν όντως σχετικά μεγάλοι, αλλά και εκεί η καθυστέρηση έχει μειωθεί σημαντικά. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Εδώ έχουν ολοκληρωθεί οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.